τώρα. Καμιά φόρκα έχει να σου1980, το 1975 ήρθα από τη Γερμανία, το 1978-1980 έκανα σκέψεις με την υλοτομία, τη δικαιοδή, γιατί την υλοτομία την έχω δουλέψει από μικρό παιδί, από το δημοτικό. Να πούμε εδώ ότι έχετε καταγωγή από το καταφύγιο. Οπωσδήποτε, ναι. Γέννημα Θρέμα. Μάλιστα. Άρα από τότε δηλαδή, ναι, είχατε σχέση με το αντικείμενο, είχατε καλλιτέχνηση, είχατε ξανασχοληθεί ή απλά σας ήρθε έτσι? Όχι, όχι. Καλλιτεχνικά και μηχανολογικά άνοιξαν τα μάτια μας στη Γερμανία. Εκεί ήμουν 12 χρόνια, η παραμονή μου ήταν 12 χρόνια στη Γερμανία. Αγαπούσα πολύ τη γλώσσα, έτυχε να είμαι σε περιοχή όπου δεν υπήρχαν Έλληνες. Αυτό με ωφέλησε να μάθω και τη γλώσσα και έφτασα στο σημείο να κάνω τυφλό σύστημα γραφομηχανής, που εγώ του δημοτικού είμαι, δε. Αλλά εκεί καλλιέργησα και τα ελληνικά και τα γερμανικά. Ξέρετε όμως, αυτά που έχετε κάνει δείχνουν έναν άνθρωπο που είχε καλλιτεχνικά, ότι ασχολούνται χρόνια. Εσείς λέτε ότι ξαφνικά αποφασίζεις και είπατε θα ασχοληθώ με αυτό. Και η σημασία που δίνεται, ειδικά στις μικρογραφίες, μικρές κατασκευές, στη λεπτομέρεια. Αυτό είναι το καταπληκτικό. Η μικρή λεπτομέρεια, όπως λέγαμε πριν, με το ψαράκι και το ψάρι που σηκούει σπαρταράει. Σπαρταράει το ψάρι, ναι. Μάλιστα. Και τα ψάρια τα έκανα από μόλυβδο με τη λίμα. Να μοιάζουν σαν ψάρια. Με τι άλλο να τα έκανα τα ψάρια. Λοιπόν, είναι δύσκολη βέβαια η περίπτωση, αλλά άμα έχεις θέληση και υπομονή. Και μεράκι. Εγώ δεν πήγαινα για λεφτά. Εγώ το χόμπι μου έκανα. Και το χόμπι μου και να αναπαράγω την περίπτωση της που πέρασαν τα χρόνια και τα επαγγέλματα που χάνονται δεν υπάρχουν πια. Πραγματοποιεί σήμερα ο Σύνδεσμος Γραμμάτων και Τεχνών Κοζάνη στα εγκαίνια μιας έκθεσης παραδοσιακών επαγγελμάτων που έχει αποδώσει με αυτοματισμού σε μικρογραφία ένας συμπολίτης μας, ο Δημήτριος Δημόκας, με επιμονή και υπομονή πολλών ετών κατάφερε και κατασκεύασε αυτοματισμούς και μικρές κατασκευές ρομποτικές που αποτυπώνουν με μεγάλη λεπτομέρεια και ακρίβεια και σχολαστικότητα τις λεπτομέρειες των εργασιών επαγγελμάτων που χάνονται από τη σύγχρονη εποχή, για να μπορέσει με αυτόν τον τρόπο να τις διατηρήσει, να τις διονύσει και να τις κοινοποιήσει στις νεότερες γενιές. Θα ήθελα να εκφράσω τα θερμά μου συγχαρητήρια στο συμπολίτη μας, αλλά και στο Σύνδεσμο Γραμμάτων και Τεχνών που υποστήριξαν μια τέτοια πρωτοβουλία, μια τέτοια προσπάθεια ζωής του κυρίου Δημόκα. Το αξίζουν πολλά συγχαρητήρια. Αποτελεί ένα παράδειγμα προς μίμηση δημιουργικότητας και εφευρετικότητας και για τους νέους ανθρώπους και για όλους μας. Και με τα χαρακτηριστικά που διέπουν και χαρακτηρίζουν την προσπάθειά του τόσα χρόνια, με επιμονή, με σχολαστικότητα και με ακρίβεια και λεπτομέρεια, κατάφερε να δημιουργήσει κυριολεκτικά μία συλλογή η οποία θα μείνει αξεπέραστη στον χρόνο. Είμαστε τυχεροί που τη φιλοξενεί το μουσείο μας εδώ, το Λαογραφικό Μουσείο, και πολύ πιο τυχεροί όσοι θα την επισκεφτούν για να τη δουν από κοντά και να δουν τι ωραία πράγματα μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος όταν πιστέψει, όταν εμπνευστεί από ωραία πράγματα όπως τα επαγγέλματα που χάνονται, και είναι μια κληρονομιά για όλους μας. Συγχαρητήρια και να ευχηθώ και σε επόμενες δημιουργίες που τις περιμένουμε με αγωνία από τον κύριο Δημόκα. Ο Σύνδεσμος Γραμμάτων και Τεχνών σήμερα έχει τη μεγάλη τιμή να φιλοξενεί τον Τάκη τον Δημόκα. Ο Τάκης ο Δημόκας είναι ένας δημιουργός κινούμενων παραδοσιακών επαγγελμάτων και ασχολιών.
αυτή την έκθεση την οποία σήμερα εμείς εδώ θα παρουσιάσουμε στο κοινό, την έχουμε από καιρό, έχουμε εκδηλώσει το ενδιαφέρον για να τη φέρουμε στο μουσείο μας. Και αυτό το ενδιαφέρον σήμερα γίνεται πραγματικότητα. Να ευχαριστήσω από τη μεριά μου όλους όσους συνέβαλαν σε αυτή την προσπάθεια και ιδιαίτερα την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και τον Περιφερειάρχη τον κύριο Κασαπίδη, ο οποίος με τα χρήματά του που προσέφερε στο Σύνδεσμο αγοράσαμε όλο αυτό το συγκρότημα. Και βέβαια να ευχαριστήσω και όλους όσους άλλους εργάστηκαν για να στήσουμε αυτή την έκθεση στην καινούργια πτέρυγα, στην πτέρυγα που είναι η πτέρυγα του Μανώλη του Δραγόγια. Εκεί μέσα φιλοξενούμε και αυτά τα κινούμενα όλα σε κλίμακα ένα προς ένα εκθέματα. Τίποτα άλλο να πω, παρακαλώ όλο τον κόσμο να έρθει να επισκεφθεί αυτό το θαυμάσιο έργο, το σύνολο αυτών των πραγμάτων, γιατί πραγματικά θα μείνουν άναυδοι μόνο που θα τα δουν.